θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι εμπειρίες που μεταφέρουν όλοι οι επαγγελματίες υγείας, μεταξύ των οποίων και οι γιατροί, για τα γεγονότα του 1974, λόγω του ότι έχουν βιώσει τον πόλεμο από μία άλλη οπτική γωνία, η οποία ήταν εξίσου σημαντική με τα πεδία της μάχης. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύτιμο δώρο οι εμπειρίες αυτών των γιατρών, το σθένος και οι προσπάθειες τις οποίες είχαν καταβάλει δίνουν κουράγιο και μηνύματα στους νεότερους επαγγελματίες υγείας να δείχνουν ανάλογο επίπεδο ήθους και εργατικότητας σε δύσκολες και κρίσιμες περιόδους, γεγονός το οποίο το έχουν αποδείξει σε περιόδους πανδημίας και άλλων δεινών που έχει περάσει αυτός ο τόπος. Εμείς σαν ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημόσιας υγείας θεωρήσαμε σημαντικό να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση επί τη ευκαιρία της επετείου των 50 χρόνων της τουρκικής εισβολής, διότι σκοπός μας βασικά είναι να τιμήσουμε όλους τους γιατρούς που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους τότε. Είναι πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσουμε, διότι πράγματι, όπως θα ακούσετε και μετά, προσέφεραν τόσα πολλά ανιδιοτελώς και είναι καλά να τα γνωρίζουμε όλοι μας και σήμερα, κυρίως όταν περνούμε και τέτοιους καιρούς δύσκολους και με τους πολέμους που γίνονται γύρω μας, είναι καλά να τα γνωρίζουμε αυτά που έγιναν στην ιστορία μας. Οι μαρτυρίες είναι και σημαντικές και πολύτιμες, διότι περιγράφουν την κατάσταση μιας εποχής και δίνουν δείγμα της προσφοράς των γιατρών, η οποία προσφορά επεκτείνεται σε πάρα πολύ μεγάλο φάσμα, από την περίθαλψη τραυματιών στην πρώτη γραμμή, μέχρι τα χειρουργεία σε νοσοκομεία, μέχρι την περίθαλψη προσφύγων, οι οποίοι διαβιούσαν κάτω από πολύ ανθυγιεινές συνθήκες, την περίθαλψη των τραυματιών, οι οποίοι επέστρεφαν από τις φυλακές της Τουρκίας ταλαιπωρημένοι, τις βιασμένες κοπέλες, 750 γυναίκες κάθε ηλικίας είχαν βιαστεί από Τούρκους στρατιώτες, τα ψυχολογικά προβλήματα που παρουσιάζονταν, το μετατραυματικό στρες, όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά για να νιώθει ο κόσμος, ο οποίος υπέφερε, ότι υπάρχει κάποιος δίπλα τους. Ήταν πολύ σημαντικό για τον στρατιώτη να ξέρει ότι σε περίπτωση ότι είναι τραυματιστεί θα είναι κάποιος να τον περιθάλψει. Ήταν πολύ σημαντικό για την μητέρα, η οποία ήταν έγκυος και διαβιούσε κάτω από ένα δέντρο στην προσφυγιά, ότι θα έβρισκε κάποιον να την βοηθήσει για να φέρει στον κόσμο το παιδί της. Όλα αυτά σκιαγραφούν μια εικόνα εποποιίας εκ μέρους των γιατρών για την προσφορά τους στην περίθαλψη τραυματιών και άλλων ασθενών το 1974.